Σταματάω σε ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, πολλές ερωτήσεις. Έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, διότι έβλεπα από την Παρασκευή ότι υπάρχει ο κίνδυνος σημαντικών περικοπών στις συντάξεις χειρίας, ένας κίνδυνος που διατρέχουν χιλιάδες δικαιούχοι, στους οποίους δεν έγινε η μείωση κατά 50% όπως ορίζει ο νόμος, μετά το πέρας της τριετίας χορήγησης της παροχής. Μάλιστα, την Παρασκευή αυτό που διάβαζα, τα λέω όλα αυτά για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, με ακούει ούτως ή άλλως και ο καθηγητής ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, τον οποίο κάλεσα λίγο για να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας. Να καλημέρα, σας έχω καλημέρα, εκεί μόνο καλημέρα, να περιμένετε στον αέρα. Καλημέρα. Και σας ευχαριστώ για την τιμή. Μάλιστα, αυτό το οποίο διάβαζα την Παρασκευή ήταν επίσης, και γι' αυτό σας ενόχλησα, ότι οι συνταξιούχοι, δεν ξέρω αν από το 2016 και μετά ή και οι παλαιότεροι συνταξιούχοι θα έπρεπε να έχουν στείλει, εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις συντάξεις χειρίας, έτσι, να έχουν στείλει επιστολή στον ΕΦΚΑ που να λένε ότι έχουμε αποκλειστικά αυτή τη σύνταξη, έχουμε και μια δεύτερη σύνταξη, κάνουμε και καμιά δεύτερη δουλειά. Το λάθος δεν είναι των συνταξιούχων. Το λάθος είναι του ΕΦΚΑ, το παραδέχτηκε το Υπουργείο Εργασίας, το παραδέχονται και τα δημοσιεύματα τα χθεσινά σε κυβερνητικές εφημερίδες, όπου όταν συμπληρώνει το τρίχρονο η χείρα, η πλειοψηφία είναι χείρες, γι' αυτό επειδή το 82% είναι χείρες και το άλλο είναι χείρι, όταν συμπληρώνει το τρίχρονο η χείρα, το γνωστοποιούσε έγκαιρα ότι δουλεύει η ίδια ή παίρνει σύνταξη ίδια. Και για μένα το δημόσιο υπήρχε ο αλγόριθμος και γινόταν η μείωση από το 70 στο 50. Όσες χείρες είχαν σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα, εκεί δεν ήταν έτοιμο με ευθύνη του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ, δεν είχε ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος και έτσι δεν έγινε η παρακράτηση για τις συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Και τώρα η κυβέρνηση, με το σύμφωνα με χθεσινό κυβερνητικό δημοσίευμα, φαίνεται ότι προσανατολίζεται ή να μην τα πάρει πίσω ή να τα ρυθμίσει. Αναφερόμαστε σε 60.000 χείρες που ενώ είχαν γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ ότι δουλεύουν οι ίδιες ή συνταξιοδοτούνται εξιδίου δικαιώματος, ο ΕΦΚΑ από δική του ευθύνη δεν είχε προβεί στην περικοπή από το 70% στο 50%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αναμένουμε εξέλιξη. Μία άλλη εξέλιξη είναι κακή και υπάρχει και μία καλή. Μία άλλη εξέλιξη για τις συντάξεις χειρίας είναι ότι μέχρι τώρα και από το 2016 οι χείρες, αν παίρνανε δύο συντάξεις δική τους και του αημνήστρου, έως το 2016, έως το 19, από το 16 και τότε, από το 16 και μετά, και τότε, ναι, παίρνανε και τις δύο εθνικές συντάξεις, και από τη δική τους σύνταξη και από τη σύνταξη του αημνήστου. Ενώ αυτό δεν συνέβαινε για όλους τους άλλους ασφαλισμένους. Τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει περικοπή της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων. Αυτή είναι η κακή ρυθμίση που έρχεται σε βάρος των συντάξεων λόγω θανάτου. Και έρχεται και μια καλή, αν τη διαβάσαμε καλά, εμείς πιέζουμε ως ΕΝΙΠΕΚ χρόνια τώρα, εάν η χείρα έχει δική της σύνταξη και έχει τη σύνταξη του αημνήστου, και η σύνταξη του αημνήστου είναι μεγαλύτερη, πολλές φορές είναι και διπλάσια από εκείνη της χείρας, όπως συνέβαινε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, να μπορεί να επιλέγει την μεγαλύτερη. Ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου, ο νόμος 4387 του 16, κατήργησε τη δυνατότητα της χείρας να επιλέγει μεταξύ των δύο την μεγαλύτερη. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται και προβληματίζεται μετά και από δικές μας και δικές σας πιέσεις να μπορεί η χείρα να επιλέγει εκ των δύο συντάξεων τη μεγαλύτερα. Κάτι που είναι θετικό. Καλά. Εδώ, αν το βάλουμε λίγο κάτω και το πάμε από το κομμάτι πολιτικό κόστος, το πολιτικό κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά ένα λεπτό, γιατί έχω πάρα πολλές απορίες. Και έχω απορίες ως εξής. Διότι από την Παρασκευή που ξεκίνησα να το ψάχνω, κύριε Μητρόπουλε, πήγα σε εσάς, όπως επίσης πήγα και στα γραφεία του ΙΚΑ. Υπήρχε αυτή η πληροφορία περί επιστροφής χρημάτων αναδρομικών, το ένα. Ρωτώντας τα γραφεία του ΕΦΚΑ, μου είπαν δεν ότι. Δεν τα ξέρουν τα γραφεία.
κυρία Μπουλγιοράκη. Ναι, μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά πήγα στο αρμόδιο τμήμα γιατί είπα να ρωτήσω. Είπαν οι άνθρωποι όμως ότι δεν είχαμε ποτέ και καμία εγκύκλιο που να μας λέει ότι θα πρέπει να στείλουν επιστολή οι συνταξιούχοι. Εδώ δεν είχαν εγκύκλιο, όχι για την ενημέρωση από τους συνταξιούχους που επειδή εφοβούνται μήπως πληρώσουν πολλά χρήματα αναδρομικά, ενημέρωναν τον ΕΦΚΑ ότι εμείς δουλεύουμε ή έχουμε δική μας σύνταξη, παρακαλώ προβείτε στην περικοπή. Αλλά έχουν δίκιο στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, ξέρω ότι κάνουν καλή δουλειά κάτω και αξιόλογοι άνθρωποι και υπάλληλοι και διευθυντές. Εκεί δεν είχαν τον απαραίτητο λογισμικό που δεν το είχε ούτε ο κεντρικός ΕΦΚΑ. Αυτό λοιπόν τώρα αποφασίστηκε να γίνει αυτό το οποίο ήδη είπαμε στην εξαιρετική εκπομπή νωρίτερα. Ότι δηλαδή για τους 60.000 χείρες κυρίως που δεν είχαν υποστεί την παρακράτηση από το 2016 και μετά. Και δότε, ναι, και δότε. Όχι προηγούμενα. Μισό λεπτό, πριν προχωρήσετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να τα βάζω και σε μία τάξη για να τα καταλαβαίνω και εγώ, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. 60.000 δικαιούχοι με όλα τα ταμεία έχουν να κάνουν αυτές όλα, οι γυναίκες συν του ΟΓΑ. Γιατί μου κάνανε αναφορά και στον ΟΓΑ. Όχι, είναι αφορά μόνο του ιδιωτικού τομέα, και ΟΓΑ μέσα, ο ιδιωτικός τομέας μη μισθωτή εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους που στο δημόσιο και στους στρατιωτικούς υπήρχε ο αλγόριθμος για να γίνεται η περικοπή. Στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ, του ΟΓΑ και των ταμείων των ελευθεροπαγγελματιών δεν υπήρχε ο σχετικός αλγόριθμος. Και εδώ είναι οι 60.000 συντάξεις κυρίας που ενώ έπρεπε να περικοπούν στο τρίχρονο δεν περιεκόπησαν με ευθύνη του ΕΦΚΑ, το λέω δεύτερη φορά, όχι με ευθύνη των δικαιούχων, και έτσι η κυβέρνηση λόγω και του κόστους και της στενοχώριας που θα υποστούν φαίνεται ότι εγκαταλείπει το σενάριο να αναζητήσει αναδρομικά αυτά τα οποία όφιλε να περικόψει μετά τη συμπλήρωση του τρίχρονου από το θάνατο του Αιμής. Αυτό όμως ακόμα δεν το έχουμε σαν σίγουρη πράξη. Απλά αυτό είναι... δεν το έχουμε και είναι στο νέο... Για τα αναδρομικά αυτό λέμε. Για τα αναδρομικά δεν το έχουμε ακόμη ως σίγουρο. Έχει γίνει ένα δημοσίευμα χθες σε μεγάλη κυβερνητική εφημερίδα, φιλοκυβερνητική εφημερίδα, τον έρθρο τύπου, ήταν πρωτοσέλιδο, το σχολίασε και εγώ χθες τον συνάδελφό σας, τον Γιώργο τον Αυτιά, και με τον κύριο Χαρδαβέλα που έχουμε την εκπομπή στο Blue Sky κάθε Κυριακή βράδυ, τα σχολιάσαμε. Αναμένουμε να το δούμε αυτό αποτυπωμένο και στο προωθούμενο νομοσχέδιο και θα ενημερώσουμε τους ακροατές σας και ακροατρίες σας. Λοιπόν, δεν θα ζητήσει αναδρομικά πιθανότατα από το 2016 και μετά σε 60.000 χείρες για τα χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν, αλλά με ευθύνη του ΕΦΚΑ δεν ζήτησε διευκρινήσεις και οι άνθρωποι έχουν πάρει τα χρήματα αυτά. Και δεν έγινε η αντίστοιχη περικοπή που έγινε από το 70% στο 50%. Μάλιστα, γιατί δεν έγινε η περικοπή για αυτή την κατηγορία όπως έγινε για τους χείρους και τις χείρες που είναι συνταξιούχοι του δημοσίου. Ωστόσο λέτε ότι εδώ υπάρχει και εκείνη η άλλη εξέλιξη που δεν ξέρω αν είναι αποτυπωμένη, δεν το κατάλαβα αυτό, ή αν σας ταλαιπωρώ κύριε Μητρόπουλε, αλλά θέλω να πάρω απαντήσεις που να είναι σίγουρες για όλους μας. Είπατε πριν από λίγο κάτι ότι η κακή είδηση είναι ότι το πιθανότερο είναι πως θα ζητήσουν από τις συνταξιούχους αυτές που δικαιούνται μία, η μία από τις δύο. Αυτό είναι αποτυπωμένο ή είναι σενάριο? Αυτό είναι αποτυπωμένο και μάλλον θα συμβεί και θα στενοχωρήσει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Αφορά τους πάντες στον ιδιωτικό τομέα μαζί και στον ΟΓΑ, επιμένουν να με ρωτούν. Ναι, αφορά αυτό, αφορά όλους τους χείρους και τις χείρες. Ναι. Μετά το νόμο Κατρούγκαλου του 2016 και το δημόσιο και τον ιδιωτικό και τους αγρότες μας και τους ελευθεροπαγγελματίες μας. Ναι. Για πηγαίνετε τώρα σε εκείνο το άλλο το ερώτημα που μας έρχεται να ρωτήσουμε, τι ακριβώς γίνεται, τι θα γίνει με τις συντάξεις πρώτου 2016.
Εκεί δεν πειράζονται αυτές οι συντάξεις, διότι συνεχίζουν να καταβάλλονται όπως κατεβάλλοντο ο προνόμου Κατρούγκαλο. Αυτές είναι οι λιγότερες βέβαια συντάξεις, συνεπώς αυτές οι συντάξεις πρώτου νόμου Κατρούγκαλου δεν πειράζονται. Ό,τι εξηγήσαμε αφορούν τις συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά το Μάιο του 2016 και δότε. Αυτά θα τρέξουν μέχρι το τέλος του χρόνου? Αυτό θα τρέξουν εντός του Νοεμβρίου και θα ψηφιστούν εντός του Νοεμβρίου και θα ισχύσουν από 1η-1η-24. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ντουγκεράκη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Από 1η-1η-2024 όλες αυτές οι αλλαγές. Μακάρι να αποτυπωθεί και στα χαρτιά ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από εκείνους οι οποίοι πήραν τη σύνταξη από το 2016 και μετά. Πάνω στην τριετία δεν έγινε η μείωση του 20% στη σύνταξη χειρίας και βέβαια θα ζητηθεί από όλους ιδιωτικός δημόσιος τομέας να πούν ποια από τις δύο συντάξεις θέλουν να κρατήσουν. Εάν ποια είναι εκείνη ουσιαστικά δίνει τα περισσότερα χρήματα. Η άλλη θα κοπεί. Από 1η-1η-2024 εφαρμόζεται, ψηφίζεται εντός του μήνα. Αυτές οι διευκρινήσεις από τον κύριο Μητρόπουλο.